Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Σάββατο σήμερα ήρθαμε μια βόλτα από την Νέα Φιλαδέλφεια να δούμε τις σημερινές εργασίες. Εξωτερικά δεν υπάρχουν πολλές, κυρίως εσωτερικά, τις οποίες δεν μπορούμε να τις δούμε δυστυχώς. Γίνονται εργασίες και στις εξέδρες και στις σουίτες, αλλά και στα υπόγεια, στο εσωτερικό του μεγάλου κτηρίου, του εξωτερικού κτηρίου. Και κυρίως στα δάπεδα, στην ανατολική πλευρά, όπου περνάνε μονώσεις. Και ένα πιο πανοραμικό πλάνο όπου βλέπουμε και ένα φορτηγό να βγαίνει από την υπογειοποίηση, το οποίο φορτηγό γεμάτο χώμα πάει μέσα στην ανατολική πλευρά θα πάει. Εδώ βλέπουμε και ένα μάσο να ανεβαίνει στον πυλώνα. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στο στάδιο να το βάψουμε. Αυτό το χώμα πηγαίνει, που λέτε, στα κενά ανάμεσα στο υπόλοιπο χώμα που υπάρχει γύρω από την υπογειοποίηση και ανάμεσα στα πτυχία της υπογειοποίησης και στο υπόλοιπο χώμα που υπάρχει εξωτερικά, σε αυτά τα κενά. Βλέπω και ένα δεύτερο μάσο να ανεβαίνει εδώ στον πυλώνα, με το κατάλληλο χρώμα στο πλουζάκι. Εδώ η αεραστεχνική, είπαμε, βοηθάμε με κάρτα φιλάθλου. Χθες το πόλο προκρίθηκε στο EuroCup για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην παρθενική του εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία, και πάει και για το κύπελλο. Προχωράμε. Να πούμε ότι στο εξωτερικό κτίριο έχουν φύγει όλες οι σκαλοσιές. Τώρα δεν το έχουν ολοκληρώσει, μάλλον θα ξαναμπούν κάποια στιγμή, γιατί βλέπω το Φελιζόλ ελεύθερο. Εδώ οι μάστορες είναι πάνω, δεν τους βλέπω. Έχει περαστεί όλος ο πυλώνας με χρωματιστό στόκο, να το πω έτσι, και απομένει το βάψιμο, το αστάρωμα μάλλον, και το βάψιμο, και προχωράμε. Στο κέντρο της δυτικής πλευράς, όπου έχουν περαστεί τζαμαρίες, με εδώ πλάγια στο πι, το λεγόμενο πι, έχουν τοποθετηθεί και οι βάσεις Edelbon. Προφανώς την άλλη εβδομάδα θα προχωρήσουν αυτές οι βάσεις και προς τα εδώ, και θα πάει μέχρι και την απέναντι πλευρά εκεί πέρα, στο άλλο P, το οποίο και εκεί έχει τοποθετηθεί μια βάση και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα Edelbon. Ήρθαμε κατευθείαν ανατολικά, καθώς βόρεια δεν υπάρχει κάποια εργασία, τουλάχιστον εξωτερικά που να τη βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ότι η υπογειοποίηση έχει προχωρήσει. Ο γερμανός εδώ βγάζει κάποια από τα καλώπια, και η μπουλντόζα δουλεύει στο βάθος ουσιαστικά για το τελευταίο, ας πούμε, κομμάτι της υπογειοποίησης, του δρόμου δηλαδή, που θα είναι και το ύψος εκεί που θα ανεβαίνει. Ο δρόμος θα φτάνει δηλαδή στην ίδια στάθμη με τον υπόλοιπο δρόμο. Εδώ έχουν φύγει όλες οι καλωσιές.
και τα γαλούπια. Ουσιαστικά τα μπετά έχουν ολοκληρωθεί. Μάλλον όχι, έχουμε και τα εξωτερικά στοιχεία που θα γίνουν. Αυτά, εντάξει, δεν θα πάρει και πολύ χρόνο. Πιστεύω μέσα σε μία, το πολύ βαριά, δύο εβδομάδες θα έχουμε ολοκληρωθεί και αυτά τα στοιχεία. Και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει τη βαριά κατασκευή, δηλαδή τα μπετά. Προφανώς μετά θα απομείνουν τα κάποια φινιρίσματα και εννοείται ο δρόμος, έτσι. Με τα κατάλληλα αποστακιστικά και την άσφαλτο. Προχωράμε. Και εδώ έχουμε και ένα πιο πανοραμικό πλάνο, όπου βλέπουμε και πιο καθαρά τις εργασίες που κάνει η μπουλντόζα στο βάθος. Στο σημείο που θα φτάνει ο δρόμος στην ανηφόρα του ή θα ξεκινάει η κατηφόρα, είπαμε, όπως το βλέπει ο καθένας, ανάλογα με την κατεύθυνσή του. Οι εργασίες γίνονται και μέσα στην υπογειοποίηση, ακούμε τα μηχανήματα. Δεν βλέπουμε βέβαια τι κάνουνε. Είδαμε το φορτηγό στην αρχή που έβγαινε κάτω από την υπογειοποίηση και για να μεταφέρει τα χώματα προς αυτή την πλευρά να γεμίσει τα κενά. Έχω την εντύπωση ότι αυτά εδώ τα χώματα άδειασε, οπότε αυτά εδώ τα κενά γεμίζει. Προχωράμε. Πάμε να δούμε και τις εργασίες στην ανατολική πλευρά του γηπέδου, τις οποίες βέβαια δεν τις βλέπουμε γιατί είναι εσωτερικά, γίνονται εργασίες σε κάποιους χώρους στα υπόγεια, στις σουίτες, αλλά και στους ορόφους, περνώντας το βιομηχανικό δάπεδο, τις μονώσεις. Εργασίες δεν τις βλέπουμε, δεν μπορούμε να τις ζούμε, εννοείται. Τις ακούμε όμως, τουλάχιστον εγώ από εδώ, δεν ξέρω αν ακούγονται και στην κάμερα. Αυτά, συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ χθες που έκανε το 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω με την ίδια εμφάνιση και χωρίς περίεργα έτσι σφυρίγματα, έχουμε αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στα τελικά. Οπότε καλή επιτυχία. Και δεν ξεχνάμε, παίρνουμε και το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους ευρωπαϊκούς τελικούς του Handball, το οποίο Handball παίζει στις 2 η ώρα. Βέβαια το βιντεάκι θα βγει αργότερα, οπότε θα έχει παίξει ημιτελικά με τον Διομήδη. Και αυτά, παίρνουμε εισιτήριο ηλεκτρονικό, παίρνουμε και την κάρτα φιλάθλου της Αίρεσης Τεχνικής και έτσι ενισχύουμε την προσπάθειά τους να πετύχουν όλο και περισσότερα, όπως το πόλο ανδρών χθες πότε ήτανε. Και προχωράμε δυνατά. Αυτά, ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.